Ομιλία Μεγάλη Τεσσαρακοστή Ανάστασης έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Μας εκθίωσε ο Θεός και φέτος να περάσουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και να φτάσουμε να προσκυνήσουμε και την Αγία Ανάσταση του Κυρίου. Μεγάλη Σαρακοστή, που σημαίνει μία περίοδο, ένα χρονικό διάστημα γύρω στους δύο μήνες, χρόνο μετανοίας, ξομολογήσεως, εγκράτειας, πένθους, δακρύων, καθάρσεως, αναγεννήσεως, ώστε με καθαρές τις αισθήσεις ο άνθρωπος να φτάσει και τη Μεγάλη Ανάσταση του Κυρίου να προσκυνήσει, να νιώσει, να γνωρίσει εμπράκτος, ψυχικός την Ανάσταση του Χριστού δια της προσωπικής του ψυχικής Αναστάσεως. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή βοηθά θαυμάτια τον άνθρωπο, τον χριστιανό, ιδιαίτερα τον μοναχό, να κάνει μεγαλύτερον αγώνα, να κερδίσει περισσότερα πνευματικά χαρίσματα. Όπως βλέπουμε, διπλασιάζεται ο κανόνας, πολλά πράγματα βοηθούν. Η εγκράτεια, γενικά εγκράτεια, όχι μόνο σωματικά αποτροφή από διπλάσιο κανόνα, αλλά εγκράτεια κυρίως της σκέψης. Εγκράτεια στις φαντασίες, στις βρώμικες εικόνες που μας φέρνει ο παλαιός άνθρωπος, ο διάβολος, το παρελθόν. Όλα αυτά δημιουργούν ανάλογες, επικίνδυνες εικόνες μέσα στο φανταστικό μέρος του νου. Εγκράτεια κυρίως, όπως είπαμε, στη φαντασία, στη σκέψη. Εκεί πρέπει να γίνει ο κυρίως αγώνας κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ιδιαίτερα. Αν και πάντοτε πρέπει ο μοναχός, ο χριστιανός, να αγωνίζεται, όπως γράφει στο γεροντικό ένας νεότερος μοναχός, πήγε σε ένα μεγάλο γέροντα και του ζήτησε συμβουλή πώς να αγωνιστεί περισσότερο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και το απήγησε ο μεγάλος γέροντας: «Παιδί μου», λέει, «δηλαδή τον άλλο χρόνο δεν διέθετες τον εαυτό σου εξ ολοκλήρου στη μετάνοια, στη μεταστροφή, στην πνευματική επιδίωξη, και τώρα πρέπει, και τώρα ζητείς πώς να διαθέσεις αυτές τις δυνάμεις που δεν διέθεσες όλο το χρόνο? Πάντοτε πρέπει να είναι σαν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, σαν αγώνας πνευματικός,
στον άνθρωπο, στον αγωνιστή, στον άνθρωπο που θέλει να σωθεί. Άρα λοιπόν, εμείς βέβαια επειδή και οι πατέρες που εθέστησαν αυτόν τον καιρό της νηστείας είναι για να προτρέψουν τους ανθρώπους, τους χριστιανούς που δεν διαθέτουν τον εαυτό τους εξ ολοκλήρου στον αγώνα σε όλο τον χρόνο, και σαν ένα σπρώξιμο πνευματικό έτσι θέτουν την Αγία αυτής Τεσσαρακοστή. Αλλά και οι δαίμονες πολλοί υπολογίζουν αυτόν τον χρόνο, και τούτο διότι εφόσον η Εκκλησία προετοιμάζει με τα πνευματικά της μέσα τα πνευματικά της παιδιά να αγωνιστούν σαν ενάντιες δυνάμεις οι δαίμονες, και αυτοί ανάλογα προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν την στρατιά του Θεού, να μην προχωρέσει, να μην ανακαταλάβει πολλές φορές εδάφη πνευματικά που έχει χάσει, που έχουμε χάσει, γιατί πραγματικά όταν δεν προσέχουμε χάνουμε έδαφος καρδιάς, έδαφος φαντασίας, έδαφος καθαρότητα. Τα χάνουμε αυτά όταν δεν αγωνιζόμεθα όπως πρέπει. Και οι νηστικοί πατέρες πολύ εστιγμάτισαν πολύ εσήμαναν τον εσωτερικό άνθρωπο, δηλαδή εσκόπευσαν ότι εάν η καρδιά του χριστιανού, εάν ο νους του χριστιανού καθαριστεί, όλος ο άνθρωπος, ο έσω και ο έξω, θα γίνει καθαρός. Από τον έσω άνθρωπο εξαρτώνται τα πάντα. Γι' αυτό μας μιλούν για λήψη, μας μιλούν για καθαρότητα καρδιάς. Όταν το έσω του ποτηρίου γίνει καθαρό και τα έξω του ποτηρίου θα υπάρξουν καθαρά. Όταν η καρδιά, όταν ο νους αγνιστούν, καθαριστούν με την ύψη, τότε όλα τα μέλη του σώματος θα βαδίσουν σωστά, δηλαδή τα μάτια, οι πέντε αισθήσεις θα κυβερνώνται σωστά, δεν θα κάνουν λάθη, κυρίως θα δείχνουν τα μάτια. Όταν μέσα μας έχουμε προσοχή, όταν μας βλέπει ο φόβος του Θεού, δεν θα κοιτάξουμε απρόσεκτα, δεν θα σκανδαλιστούμε με κάτι που θα δούμε, δεν θα μας γεννηθεί πόλεμος μέσα στην καρδιά, μέσα στο νου με εικόνες. Αν τα μάτια τα προσέξουμε, δεν θα προσέξουν τα μάτια, εάν μέσα ο άνθρωπος δεν προσέξει πρωτήτερα. Γι' αυτό η νύψη χαρίζει την καθαρότητα την εσωτερική με έκφραση στις πέντε αισθήσεις του σώματος.
καθαρθώμεντα αισθήσεις και οψώμεντα το απροστήτο φωτί της αμεθάτης. Δηλαδή, εάν δεν καθαριστούμε εσωτερικά και εξωτερικά και στις μέσα και στις έξω αισθήσεις στον διπλό άνθρωπο, εάν δεν καθαριστούμε, δεν θα δούμε το φως της Αναστάσεως του Χριστού, μα δεν θα το δούμε με τα μάτια μας τα σωματικά, θα το γνωρίσουμε με τα μάτια της ψυχής, με την αίσθηση της καρδιάς, με τον φωτισμένο νου. Θα ειδούμε το φως της Αναστάσεως. Και έτσι, από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οδηγούμεθα στην ζωηφόρο Ανάσταση του Χριστού. Πρώτης Αναστάσεως του Χριστού, ακολουθούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι τα άχραντα και σεπτά πάθη του Κυρίου. Κανείς δεν μας αγάπησε τόσο πολύ όσο ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας πρέπει να είναι η αγάπη μας, η λατρεία μας, το φως μας, τα πάντα μας. Πάνω από τον Χριστό κανένα να μην αγαπήσουμε. Είναι ο μόνος που μας αγάπησε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Κανείς άλλος δεν ταπείνωσε τον εαυτόν του για μας όσο ο Χριστός. Εταπείνωσε τον εαυτόν του τόσο πολύ που έφτασε αναντηρήτως να υπακούσει στο θέλημα του πατρός του και έτσι να οδηγηθεί δια της υπακοής στον Ιερό Γολγοθά. Να σηκώσει τον σταυρόν του, να γονατίσει από το βάρος του σταυρού, να σηκωθεί, να συνεχίσει τον ιερόν δρόμο, τον ιερόν ανήφορο προς τον ιερό Γολγοθά, και εκεί επάνω σε αυτό το μέρος να σταυρωθεί, να χύσει το Πανάγιον του αίμα, να παραδώσει την δεθεωμένη ψυχή του στον ουράνιο Πατέρα, να τελειώσει το έργο, να τελειώσει την υπακοή και να ακολουθήσει μετά τη σταύρωση η ένδοξος Ανάσταση. Και λένε οι πατέρες ότι εάν ο άνθρωπος δεν σταυρωθεί προηγουμένως, δεν θα νιώσει την Ανάσταση της ψυχής του. Τι θα πει σταύρωση? Σταύρωση θα πει νέκρωση. Πως σταυρώνεται ένας άνθρωπος και νεκρώνεται κάθε ενέργεια σωματική, δεν μπορεί να κάνει τίποτε σαν κίνηση χεριών ποδιών του, εντελώς ακίνητος για κάθε σωματική ενέργεια, έτσι ακριβώς πρέπει να νεκρωθεί ο άνθρωπος εσωτερικά και εξωτερικά, δηλαδή να νεκρωθεί από κάθε ενέργεια παθών και έτσι να φτάσει να νιώσει την Ανάσταση της ψυχής του, που είναι ένας πρόδρομος της αιωνίου ζωής. Είναι μία ανάσταση, μία πρόγευση, ένας αραβώνας της αιωνίου δόξης. Η
οι πατέρες μας νεκρώθηκαν ως προς τον κόσμο. Και κόσμος τι θα πει? Κόσμος θα πει τα πάθη, αυτά τα οποία νιώθουμε όλοι μας να μας πολεμούν. Αυτός είναι ο κόσμος της αμαρτίας, είναι ο παλιός άνθρωπος. Εάν δεν πεθάνει ο παλιός άνθρωπος, δεν αναθαίνεται ο καινούριος, ο κενός, ο κατά Χριστόν άνθρωπος. Πώς νεκρώθη ο Χριστός επάνω στο Σταυρό? Προηγήθηκε η ταπείνωση, η υπακοή και έφτασε στην έκφραση. Άρα, εάν δεν περπατήσουμε σωστά την ταπείνωση και την υπακοή, δεν φτάνουμε στην απαλλαγή από τα πάθη. Δεν φτάνουμε να γνωρίσουμε την Ανάσταση. Έρχονται πολλά Πάσχα γουντά. Αν ερωτήσουμε τον εαυτό μας και πρώτος εγώ, θα δούμε, θα πάρουμε μία απάντηση εσωτερικά, ότι δεν νιώσαμε αυτήν την Ανάσταση που μας μιλούν οι πατέρες μας. Γιατί? Διότι ακόμη μέσα μας ζει ο παλιός άνθρωπος. Και όπως ο Χριστός μας έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, μέχρι σταυρού, και έτσι αναστήθηκε και έσωσε τον ανθρώπινο γένος και μας ανύψωσε μέχρι τα βάθη του ουρανού, μας άρπαξε δια του σταυρού από το στόμα του διαβόλου, από το στόμα του άδου, και σαν λάφυρο νίκης και θριάμβου μας πρόσθερε στον ουράνιο Πατέρα. Ιδού η νίκη, η νίκη της ταπεινώσεως και της υπακοής. Μακάριος ο άνθρωπος που ταπεινώθηκε και έκοψε το δικό του θέλημα και οδηγήθηκε στην αίσθηση της ψυχικής του αναστάσεως, που γνώρισε την απάθεια, που γνώρισε την ακινησία της καρδιάς και του νου προς το κακό. Βέβαια μιλούμε εδώ για μια κατάσταση αγιότητα. Εμείς είναι θαυματολοί. Ακόμα παλεύουμε με τα πάθη, με τις αδυναμίες μας. Και πρώτος εγώ, είμαστε όλοι συναμαρτωλοί. Αλλά μας βοηθάει η Εκκλησία. Η μητέρα μας Εκκλησία μας ενισχύει, μας προτρέπει με τα διάφορα μέσα και φάρμακα που έχει, να γίνουμε υγιείς μέσα. Σημασία έχει το μέσα, όχι το έξω. Πρέπει να αλλάξει μέσα του άνθρωπου, να νιώθει μέσα στην ψυχή του ταπείνωση, να νιώθει αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Αυτά είναι ως προς την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τώρα φτάσαμε στην Ανάσταση του Χριστού. Γιορτάσαμε και αυτό το Πάσχα. Δεν ξέρουμε αν θα γιορτάσουμε και το επόμενο. Σε αυτό το χρόνο που πέρασε, αναρρύθμιτοι άνθρωποι έφυγαν από τον κόσμο αυτό και έχουν πάει στον άλλον, έχουν περάσει από το γεφύρι του θανάτου, έχουν περάσει στον αντίπερα κόσμο, πέρασαν τα τελώνια
δικαστήκαμε και κάθε ψυχή πήρε την θέση που της άξιζε κατά τα έργα βέβαια της κάθε μια. Και αυτός ο χρόνος που περπατούμε και αυτός θα θερήσει πολύ λίγο. Δεν ξέρουμε αν μέσα σε αυτόν τον κόσμο θα είναι θα εκείνη. Πάσχα κατά την ερμηνεία των πατέρων σημαίνει διάβαση. Το ανθρώπινο γένος διέβηκε από τούτο τον κόσμο της αμαρτίας, της κολάσεως μπορώ να πω έτσι, προς τον άλλον κόσμο της αιωνίου σωτηρίας. Όπως ο Ισραηλιτικός κόσμος πέρασε την Ερυθρά θάλασσα από την Αίγυπτο της εμπαθίας προς την γη της Ευαγγελίας, διαχειρός Μωυσέως, έτσι και δια του Χριστού πέρασε το ανθρώπινο γένος από τη ζωή της φθοράς προς την ζωή της αυθασίας. Βέβαια για τις σωσμένες ψυχές αναμένεται ένα αιώνιο Πάσχα, ένα Πάσχα που δεν τελειώνει ποτέ. Ένα ανέστερο θείο φως θα φωτίζει, θα δέχονται μέσα τους οι ψυχές που θα λάχουν, που θα πετύχουν, που θα έχουν αυτή την μεγάλη ευλογία να μην κολλαστούν, να σταθούν δεξιά του Κριτού. Και όταν τελειώσει η Δευτέρα Παρουσία και όταν θα λήξει δια της τελικής αποφάσεως του Κριτού, του Δεσπότου Χριστού, τότε όλες οι ψυχές που θα είναι δεξιά του Χριστού, όλες μέσα στο φως, όλες μέσα στα λευκά ντυμένες, όλες αυτές οι ψυχές που δεν θα ξεχωρίζουν τη λαμπρότητα από τη λαμπρότητα του Χριστού, αφού λήξει η πανήγυρης της Δευτέρας Παρουσίας και της ανθρώπινης ζωής εδώ κάτω, τότε θα στραφούν προς τα άλλα, θα προπορεύονται η τάξη των αγγέλων, θα ακολουθεί ο Χριστός εν πόξη και πίσω από τον Χριστό θα ακολουθούν όλες τις σωσμένες ψυχές και θα ψάλλουν το αιώνιο Πάσχα, θα κροτούν το αιώνιο Πάσχα και σαν μια μεγάλη οικογένεια, απέραντη οικογένεια, θα εισέρθουν στα αιώνια αγαθά, θα εισέρθουν στον παράδεισο που τότε θα ανοιχθεί τελικά, και όταν ειδούν οι ψυχές το τι πρόκειται να απολαύσουν, θα μείνουν εκστατικές, θα μείνουν με ένα θάμπος, με μία τρομερή έκπληξη, διότι ποτέ δεν φαντάστηκαν ότι τους περιμένει τέτοια απόλαυση, τέτοια μακαριώτη για ένα μικρό αγώνα πάνω στη γη. Όλα αυτά πρέπει να τα μνημονεύουμε, να τα ζούμε μέσα μας, για να γεννάτε πόθος, να γεννάτε μέσα μας η αγία επιθυμία της αποκτήσεως.
διότι και οι μάρτυρες και οι ασκητές με πολλές θεωρίες ζούσαν σε αυτόν τον κόσμο, ζούσαν σε ένα δικό τους πνευματικό κόσμο και αντλούσαν δύναμη και χάρη και κάμανε και κάμνανε υπομονή και αγωνιζόντουσαν σωστά. Αυτά όλα μπορούν να βοηθήσουν και εμάς. Και μην βρισκόμενα στο δικό τους δρόμο που περπάτησαν. Και συμμελετούμε συνέχεια όλα αυτά για να αυξάνεται ο ζήλος, να αυξάνεται η διάθεση, η αγωνιστική. Και πάνω από όλα, σαν υποτακτική που είμαι, να προσπαθήσουμε έστω και στο ελάχιστο να ομοιάσουμε του Χριστού. Όπως ο Χριστός μας εταπείνωσε τον εαυτόν του, γενόμενος υπήκοος, ας ταπεινωθούμε κι εμείς και ας υπακούσουμε δια του Χριστού, δια την αγάπη του Χριστού. Ήρθαμε εδώ για την αγάπη του Χριστού και μόνον τον Χριστό θα αγαπήσουμε πάνω από κάθε τι που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Πάντα να σκεπτόμεθα ότι ο Χριστός μας σταυρώθηκε για μας. Ούτε οι γονείς μας, ούτε τα αδέρφια μας, ούτε οι φίλοι μας, ούτε κανένας άλλος δεν σταυρώθηκε για μας. Ημί ο Χριστός και μόνο. Ο Χριστός πρέπει να είναι η αγάπη μας, η λατρεία μας, οι σκέψεις μας, τα πάντα μας. Και για την αγάπη του Χριστού να κάνουμε υπομονή στα θλιβερά της ζωής, στους κόπους, στους πειρασμούς, στον αγώνα, στις στερήσεις. Όταν όμως πολεμά ένα πάθος έρχεται με θυδονή, θέλει μας, να μας ρίξει στην αμαρτία, μας θέλει δια των λογισμών και της φαντασίας. Εκεί πρέπει να αγωνιστούμε και να σκεφτούμε την αγάπη του Χριστού. Και όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, τότε όλα θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε. Όπως ο Χριστός έγινε τόσο μικρό για τη δική μας αγάπη, ας μικρύνουμε και εμείς τον εαυτό μας, ας τον χαμηλώσουμε. Ας μην τον αφήνουμε να σηκώνεται δια του εγωισμού και της υπερηφανίας. Μην τον αφήνουμε να σηκώσει κεφάλι. Διότι ο εγωισμός είναι αυτός ο δαίμονας, ο οποίος μας υποστηρίζει στο κάθε τι. Όλα τα κακά, τους ανθρώπους γεννιούνται από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Αντιθέτως, όλα τα καλά του Θεού ξεκινούν από το ταπεινό φρόνημα. Ο ταπεινός άνθρωπος θα υπακούσει. Ο υπερήφανος θα αντιτάξει. Η αντιλογία σημαίνει υπερηφάνεια. Να ταπεινώνει το φρόνημα και να υπακούει στα πάντα. Ένας πετυχημένος υποτακτικός θα περάσει τα εναέρια τελώνια χωρίς κανένα εμπόδιο. Επιτυχία
άνεστη επιτυχία που δεν έχει, που δεν υπολογίζεται η αξία της. Και σε αυτόν τον κόσμο ένας τέτοιος υποτακτικός περνάει με άνεση τη ζωή του. Βέβαια στην αρχή θα δυσκολευτεί, διότι ο εγωισμός θα αντιτάξει, ο παλιός άνθρωπος θα σηκώνει συνέχεια εμπόδια, αλλά μετά από ένα χρόνο, μετά από ένα διάστημα, θα ξεπερασκεί η δυσκολία και θα νιώθει ευτυχισμένος υπακούοντας τα πάντα, διότι η χάρη του Θεού θα τον επισκεφθεί τη στιγμή που ταπεινώνει τον εαυτόν του και υπακούει για την αγάπη του Χριστού. Η χάρη του Θεού είναι αναπόφευκτη. Άρα, που σημαίνει ότι θα περάσει ειρηνικά και χαρούμενα την υποτακτική ζωή του. Και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον θάνατο χωρίς φόβο και τρομάρα, και στη συνέχεια θα περάσει και θα διέχει τα ενέργεια και ελώνια με το έξυπνο. Και σαν τελικό και σαν μια τέλεια επιτυχία θα έχει ότι θα σταθεί ενώπιον του Χριστού με παρησία. Θα συναντήσει ο μικρός υποτακτικός τον μεγάλο, και ο μεγάλος είναι ο Χριστός. Όπως ο Χριστός πέτυχε την σωτηρία του ανθρώπου δια της υπακοής, έτσι και ο υποτακτικός θα πετύχει να κερδίσει αιώνια των Χριστών. Να επανέλθω και πάλι λίγο στον χρόνο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εφέτος αξιωθήκαμε να κάνουμε και ορισμένες μεγαλοσχημίες. Κάναμε 4 αδελφούς μεγαλοσχήμους. Κάναμε 2 αδελφούς μέρα σου ευχή. Αξιωθήκαμε να έχουμε και πνευματικό. Όλα αυτά είναι μια ευλογία. Είδαμε στην κορά του μοναχού. Είχαμε χρόνια. Πολλοί αδελφοί δεν έχουν ξαναειδεί μια ιεροπραξία διάρκεια. Η χάρη του επιφυτά στην ακολουθία του μεγαλοσχήμου, η χάρη είναι μεγάλη. Βέβαια, κατά πρώτα την αισθάνεται αυτός που γίνεται εκείνη την ώρα μεγαλόσχημος, που παίρνει το δεύτερο βάπτισμα, που συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες του, που αγνίζεται το ποινικό του, γίνεται λευκό, γράφεται το όνομά του στο αγγελικό μητρό. Ακούμε τόσες θαυμάσιες ευχές. Μεγάλη εσπροχνία του Θεού. Τότε προσέρχεται ο μέλλον να γίνει μεγαλόσχημος, που φαίνεται χωρίς ενδύματα,
Αυτή η γύμνωση σημαίνει την γύμνωση του ανθρώπου από αρετές, την απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό. Το εικονίζει τον άσο των ιών που προσέρχεται στον ουράνιο πατέρα. Ζητεί να τον ενδύσει τη στολή της αφασίας και της υιοθεσίας. Εκεί μπροστά στο Χριστό δίνει τους όρκους του, δίνει τις υποσχέσεις του στο Θεό ότι θα μείνει πιστός κοντά του, θα ακολουθήσει τα ίκνη του Χριστού και των Πατέρων. Υπόσχεται παρθενία, ευλάβεια. Υπόσχεται παραμονή στο μοναστήρι, στην υπακοή. Ο Χριστός τα ακούει όλα αυτά και εκείνος από τη δική του πλευρά υπόσχεται ότι θα του χαρίσει την βασιλεία του. Του χαρίζει σαν πρώτο δώρο την άφεση των αμαρτημάτων του. Του σβήνει το παρελθόν όλο. Γίνεται μία συνθήκη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Γίνεται μία συμφωνία. Τηρώνταν ο μοναχός τα υποσχόμενα και ο Χριστός θα φανεί συνεπής και ακριβής και αληθής στην υπόσχεση της βασιλείας του. Ο αγώνας μετά από τη μεγαλοσχημία ενίοτε είναι μεγαλύτερο, όπως και το γράφει και ο καθηγητικός λόγος του Μεγάλου Βασιλείου, διότι ενδύεται μία πανοπλία πνευματική. Ο διάβολος το βλέπει αυτό, είναι αντίκρι και θα προσπαθήσει στη συνέχεια, στη ζωή, να προσβάλλει αυτόν τον μοναχό. Θα τον προσβάλλει. Θα τον αντιμετωπίσει, θα προσπαθήσει να τον υποσκυλήσει, ώστε να αθετήσει τα υποσχεθέντα, ώστε να τον καταστήσει υπεύθυνο απέναντι του Θεού. Αλλά και ο μοναχός, οπλισμένος με τη χάρη του Θεού, έχει υπόψη του αυτή την περίπτωση, θα πάρει και αυτός τη σωστή θέση απέναντι του. Θα τον αντιμετωπίσει σαν στρατιώτης πάνω πλώς του Χριστού και έτσι όταν φτάσει νικητής στο τέλος της ζωής του, κανείς, κανένα δαιμόνιο, κανένα τελώνιο δεν θα μπορέσει να τον σταματήσει την άνοδο και την συνάντησή του με τον Χριστό. Αυτό που θα μας κρίνει είναι αυτά που ομολογήσαμε ενώπιον του Θεού. Εκ των λόγων σου κρινώσε τον έμπειρο. Δηλαδή, και με το βάπτισμα το πρώτο που παίρνουμε και εκεί υποσχόμεθα δια του αναδόχου ότι θα μείνουμε πιστοί χριστιανοί στις εντολές του Χριστού. Βέβαια, τα ξεχνούμε όλα αυτά και επισορεύουμε στη ζωή μας ένα σωρό αμαρτίες, σαν να μην τα έχουμε υποσχεθεί στο Θεό. Μόνο όταν συνέλθουμε, μόνο όταν έρθουμε στον εαυτό μας, τότε νιώθουμε, τότε καταλαβαίνουμε τις υποχρεώσεις μας.
Γι' αυτό αυτά που είδαμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ήταν τόσο ωφέλιμα, τόσο επικοδομητικά, πνευματικώς, ώστε να γνωρίζουμε τι θα πει μεγαλόσχημος, τι θα πει ρασοευχή ως αραβώνας, ώστε να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας, να φτάσουμε κι εμείς να γίνουμε τέλειοι μοναχοί, να πάρουμε το σχήμα. Το σχήμα θα το πάρουμε όχι κατά ηλικία, όχι κατά αρχαιότητα, αλλά κατά πνευματική προκοπή. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Όταν ένας δόκιμος, όταν ένας απλός μοναχός με ρωσοευθεί, δεν φανερώνει βία, δεν φανερώνει πρόοδο, δεν φανερώνει προκοπή, πώς θα γίνει μεγαλόσχημος μοναχός? Όταν όμως κάνει την προεργασία, προετοιμάζει τον εαυτό του κάνοντας τα πνευματικά του καθήκοντα, θα έρθει η ώρα που θα πάρει το σχήμα. Όπως και στο θέμα της ιεροσύνης, δεν το παίρνει το αξίωμα αυτό ο καθένας. Πρέπει να υπάρξουν προσόντα ανάλογα γι' αυτό το αξίωμα. Έτσι και στη μεγαλοσχημία πρέπει ο μοναχός να έρθει στην κατάλληλη κατάσταση για να αξιωθεί αυτού του χαρίσματος. Και επειδή ήρθαμε εδώ με τη χάρη του Θεού γι' αυτό το σκοπό, πρέπει να βαδίζουμε πάνω στη μηνυματική βία για να αξιωθούμε αυτού του χαρίσματος, να πάρουμε το δεύτερο βάπτισμα, να συγχωρηθούν όλες οι αμαρτίες μας που έχουμε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή του σχήματος. Ο Μέγας Αντώνιος, όταν εξήλθε, όταν η ψυχή του εξήλθε από το σώμα και οι άγγελοι την οδηγούσαν προς τον Χριστό, πέρασαν από τα εναέρια τελώνια. Εκεί την ψυχή του Αντωνίου την σταμάτησαν μία ώρα. Οι δαίμονες παρουσίαζαν αμαρτήματα του παρελθόντος, πρώτου σχήματος, γιατί μετά από το σχήμα δεν ήθανε να παρουσιάσουν κάτι το αξιόλογο και κάνανε φασαρία. Τους λέγουν οι άγγελοι, αυτά που παρουσιάζετε πότε τα έκανε η ψυχή αυτή? Τα έκανε πρώτο σχήματος ή μετά το σχήμα? Απαντούν οι δαίμονες ότι πρώτο σχήματος. Μετά το σχήμα έχετε τίποτε να παρουσιάσετε? Κοιτάνε τα κοιτάπια τους, δεν βλέπουν τίποτε γραμμένο. Λέει, δεν έχουμε. Και όταν είπαν ότι δεν έχουν τίποτε να παρουσιάσουν μετά το σχήμα, οι άγγελοι αρπάζουν την ψυχή του Αγίου και την ανέβασαν με τα δόξης ενώπιον του Θεού. Και εδώ φωτιζόμεθα και πληροφορούμεθα ότι όντως είναι δεύτερο βάπτισμα και ότι σβήνει όντως το παρελθόν του ανθρώπου. Είναι μεγάλη ευλογία να αξιωθούμε να πάρουμε το αγγελικό σχήμα. Χριστός Ανέστη, yeah.
Χριστός, Ανέστη, Θεοδόν, 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 Θεοδ